Θα πάω στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε κάποια στοιχεία που αφορούν την εστίαση, για να αποτυπωθεί με πιο ρεαλιστικό τρόπο και στους τηλεθεατές τι σημαίνει παρατεταμένο λουκέτο. Πάω λοιπόν στις οθόνες της εκπομπής. Θα δούμε δύο πίνακες. Ξεκινάμε με τον πρώτο πίνακα, όπου ουσιαστικά είναι η δυναμική της εστίασης στην Κρήτη. Και θα τολμήσω να πω ότι η δυναμική της εστίασης στην Κρήτη είναι πολύ μεγαλύτερη από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, ακόμα και της Αθήνας, με δεδομένο ότι η εστίαση είναι απόλυτα συνυφασμένη και με την τουριστική μας βιομηχανία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 35% των τουριστικών αφίξεων της χώρας έχει ως σημείο αναφοράς στο νησί μας. Με βάση λοιπόν τη δυναμική της εστίασης στην Κρήτη, έχουμε 7.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρο το νησί, οι οποίες απασχολούν 30.000 εργαζόμενους, δηλαδή πολύ απλά 30.000 οικογένειες. Η εκτίμηση των συλλόγων της εστίασης στην Κρήτη είναι ότι μετά το άνοιγμα και αφού ολοκληρωθεί με την ευχή πολύ γρήγορα η πανδημία, 2 στις 3 επιχειρήσεις εστίασης στο νησί δεν θα ανοίξουν. Αυτό βεβαίως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάμε τώρα να δούμε γιατί η εστίαση αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Είναι ο κλάδος που ουσιαστικά βρίσκεται σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε αδράνεια. 18 Μαρτίου του 2020 η εστίαση κατεβάζει ρολά με σημείο αναφοράς το πρώτο αυστηρό lockdown στη χώρα. Αυτό το λουκέτο της εστίασης, και βλέπετε εδώ πέρα την κόκκινη καμπύλη, κράτησε μέχρι και τις 22 Μαΐου. Δηλαδή, 2 σχεδόν μήνες η εστίαση δεν λειτουργήσε. Δεν αφορά βεβαίως μόνο την Κρήτη, αφορά ολόκληρη την χώρα. Το άσπρο με τις μαύρες γραμμές είναι η ανοιχτή εστίαση με περιορισμούς, όπου καταγράφεται χρονικά από τις 23 Μαΐου του 2020 μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου. Ουσιαστικά δηλαδή 5 μήνες η εστίαση ήταν ανοιχτή, αλλά με περιορισμούς, με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, κάτι που επηρέασε και την τουριστική μας βιομηχανία. Για να φτάσουμε στην 7η Νοεμβρίου, βλέπετε αυτή την παρατεταμένη κόκκινη γραμμή, μέχρι και σήμερα, όπου η εστίαση παραμένει κλειστή. Αν συγκρίνουμε την εστίαση με το λιανεμπόριο, θα διαπιστώσουμε ότι το λιανεμπόριο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εκεί, είχε αναταχτά χρονικά διαστήματα ανοίγματα, είτε με το click in shop, είτε με το click away, είτε με τη διαζώσεις αγοροπολισία προϊόντων. Δεν θα το συγκρίνω με τα σχολεία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο κλάδος της εστίασης, και εστίαση δεν είναι μόνο τα μπαρ, τα εστιατόρια, τα νυχτερινά κέντρα, είναι τα catering, είναι όλοι αυτοί οι φορείς της αγοράς που σχετίζονται για τη λειτουργία της εστίασης. Άρα εδώ έχουμε, χωρίς να σηκώνει αμφισβήτηση, τον κλάδο που στις πλάτες του έχει σηκώσει με τον πιο δραματικό τρόπο αυτό που λέμε υγειονομική κρίση, παγκόσμια υγειονομική κρίση. Και θα ήθελα οι άνθρωποι της εστίασης να μου επιτρέψουν να ξεκινήσω από τους 2 εξαιρετικούς επιστήμονες που έχουμε μαζί μας απόψε. Κύριε Φαρσαλινέ, θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω με την κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη, σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και παρακολουθούμε πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις σας. Θέλω μια αρχική εκτίμηση. Σήμερα, ας πούμε, ακούσαμε ότι κάπου εκεί στα τέλη Μάρτη θα έχουμε ένα πρώτο άνοιγμα στο λιανεμπόριο και στα σχολεία, εφόσον βεβαίως λέει το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά στοιχεία. Και σήμερα δόθηκε και μια ημερομηνία, 22 Απριλίου, για πιθανό άνοιγμα της εστίασης. Πολύ συχνά στο πρόσφατο παρελθόν μας έχετε μιλήσει για την εστίαση. Γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που και με την καθημερινή σας δράση τη στηρίζετε. Έχετε αναφερθεί σε αυτό το πόσο σας έχει λείψει μια βόλτα με τους φίλους. Νομίζω ότι έχει λείψει σε όλους τους Έλληνες αυτό, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Θέλω την πρώτη σας εκτίμηση. Μπορούμε πια να βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ όσον αφορά άνοιγμα της εστίασης και κατ' επέκταση άνοιγμα της ίδιας της οικονομίας? Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Το θέμα της εστίασης είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εστίαση πέρασαν πάρα πολύ δύσκολους μήνες και ιδιαίτερα ένα χρόνο ολόκληρο. Αυτό που έχω να πω εγώ, ότι ελπίζουμε και υπάρχει φως στο τούνελ, όπως λέμε, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί και όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε τους εμβολιασμούς και έχουμε αυτή τη γνωστή, όπως λέμε σε όλους και όλοι μάθατε με τους δικούς μας όρους, σχετική ανοσία, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
Πιστεύω ότι μετά τις 22 του μηνός, όπως είπαν σήμερα, και εγώ η προσωπική μου άποψη ήταν ότι μετά τις 17 του μηνός θα έπρεπε να ξεκινήσουν να ανοίγουν τα σχολεία και τα καταστήματα. Βέβαια με το πενταψήφιο αριθμό, με τον τρόπο τον οποίο είπα, για τριήωρο ο καθένας που μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα, και με τις αλλαγές που έχουν κάνει στα SMS για να διευκολύνεται καλύτερα και να γίνεται το έλεγχο στον καθέναν ο οποίος βγαίνει από το σπίτι του, γιατί στην ουσία lockdown λέγαμε, αλλά lockdown δεν υπήρχε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν τα σχολεία και τα καταστήματα και αμέσως μετά η εστίαση. Τώρα, εάν η χρονολογία που λένε ότι θα είναι γύρω στα μέσα εκεί Απριλίου, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και πολύ νωρίτερα. Και ο λόγος που θα μπορούσε να είναι νωρίτερα είναι ότι αν υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι, που σημαίνει ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη για τη λειτουργία του καταστήμα, του μαγαζιού του, του οτιδήποτε ξεκινήσουν να ανοίξουν στους εξωτερικούς χώρους, τα πράγματα δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Θα μπορούσε δηλαδή η εστίαση να ανοίξει και εκεί κάπου στις αρχές Απριλίου, κατά τη γνώμη σας, κυρία Παγώνη. Αρχές Απριλίου, ναι, για το λόγο ότι μπορούσαν να γίνουν αυστηροί έλεγχοι, ο καθένας να αναλάβει την ατομική ευθύνη όσον αφορά μάσκες, αποστάσεις, και από εκεί και πέρα είναι προτιμότερο αυτό από το να κάθεται ο κόσμος έξω στα παγκάκια, στις πλατείες, 5-5 σε ένα παγκάκι, και νομίζω ότι δεν υπάρχει, δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερες οι συνθήκες. Εδώ βεβαίως, κυρία Παγώνη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα που νομίζω κάθε πολίτης που ακούει απόψε εδώ στην εκπομπή θα το έχει ως απορία. Βλέπουμε ότι η επιδημιολογική καμπύλη της χώρας έχει μία ανωδική εκθετική τάση. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε το 1/3 των ελέγχων, των δειγματοληπτικών ελέγχων, και βλέπουμε ότι τα κρούσματα παραμένουν σταθερά πάνω από τα 1000. Βλέπουμε ασθενείς που εξακολουθούν να διασωληνώνονται. Ακούμε για τις ασφυκτικές πιέσεις των νοσοκομείων, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και εδώ στην Κρήτη έχουμε νοσοκομεία που ασφυκτιούν. Και αυτό μας δημιουργεί την εξής ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα της εστίασης όταν οι ίδιοι επιδημιολόγοι, οι ίδιοι ειδικοί μας λένε για ένα σοβαρό τρίτο κύμα που δημιουργεί πρόβλημα και μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερο πρόβλημα στο μέλλον. Αυτό δηλαδή δημιουργεί μια απορία στους πολίτες. Βλέπετε κάτι ειδικοί? Έχετε απόλυτα δίκιο. Η άνοδος αυτή, η αύξηση των κρουσμάτων θα είναι ακόμα για 2-3 μέρες τουλάχιστον από τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Και μετά θα αρχίσει μία ομοίωση σταδιακή. Βέβαια, δεν αναφέρομαι στις μονάδες συντατικής θεραπείας, γιατί η μείωση εκεί θα είναι σε πολύ αργό ρυθμό, γιατί οι άρρωστοι αυτοί, οι ασθενείς αυτοί που νοσηλεύονται είναι με υποκείμενα νοσήματα, με επιπλοκές, επομένως τα εξιτήρια σε αυτούς τους ασθενείς αργούν. Όμως, ο αριθμός των κρουσμάτων, όταν ξεκινήσει προς το τέλος αυτής της εβδομάδας και μειώνεται σταδιακά, και ο αριθμός των νοσηλευωμένων σε απλές κλίνες, τότε τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας τα αποτελέσματα του lockdown του τελευταίου με τις αλλαγές στα SMS κλπ. Έχουμε πριν 10-15 μέρες τι είχε συμβεί. Αυτά είναι τα κρούσματα τώρα, το πριν 10-15 ναι, μέρες. Αλλά το lockdown, αυτά, κυρία λοιπόν, Παγώνη, υπήρχε σε πάρα πολλές περιοχές και μάλιστα αυστηρό και πριν από τις 14 ημέρες. Άρα εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός αλλά ούτε και μαθηματικός, αντιλαμβάνομαι ότι όλα τα μέτρα των προηγούμενων 3-4 εβδομάδων θετικά δεν αποτυπώνονται στην καθημερινότητά μας, γιατί βλέπουμε να συνεχίζει η εκθετική πορεία της καμπύλης. Δεν υπήρχαν μέτρα, εμείς τουλάχιστον εδώ στην Αττική, δεν υπήρχαν μέτρα. Κυρία Παγώνη, η Αττική είναι σε καθολικό lockdown σχεδόν ένα μήνα. Αν θυμάστε, δύο εβδομάδες πριν την υπόλοιπη χώρα μπήκε. Είναι πάνω από μήνα. Η αλήθεια είναι ότι στην Αττική υπήρχε και πάρα πολύ αυξημένο υλικό φορτίο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Όταν έχεις πολύ υψηλό υλικό φορτίο, λογικό είναι να έχεις πάρα πολλά κρούσματα, και μην ξεχνάμε και τις μεταλλάξεις. Οι οποίες μεταλλάξεις είχαν δημιουργήσει και έχουν δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα, και είναι
πολύ πιο επιθετικές και το γνωρίζουμε και το έχουμε ενημερώσει και το ξέρει ο κόσμος κανονικά όλος. Άρα να υποθέσω ότι από τις δικές σας εκτιμήσεις, πέρα από το γεγονός ότι θα μπορούσε να ανοίξει η εστίαση και γενικότερα η οικονομία εκεί στις αρχές του Απρίλη, βλέπετε καλύτερα τα πράγματα την περίοδο του Πάσχα. Στην περίοδο του Πάσχα είπαμε ότι δεν θα είναι ένα Πάσχα όπως το περσινό, κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια τους. Θα είναι ένα Πάσχα με μάσκες, με αποστάσεις και αποφυγή των συνωστισμών. Δεν θα μπορούν να είναι 15 και 20 άτομα. Αυτό είναι αδύνατο. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα και πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σιγά σιγά θα μπορούσε να ανοίξει και η εστίαση, όπως είπαμε, αρχές Απριλίου, αλλά με μεγάλη προσοχή, με μέτρα, μάλιστα, με πολλά τεστ, με πάρα πολλά τεστ και το τονίζω, και με σοβαρούς ελέγχους. Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι και τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα κρούσματα τότε ήταν γύρω στα 1.800 όταν είχαν ανοίξει τα καταστήματα. Νομίζω το θυμόσαστε όλοι πολύ καλά. Ήταν 1.800 και παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη προσοχή και με ελέγχους, τα καταστήματα λειτουργήσαν. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάω στον κύριο Φαρσαλινό. Κρατάω στα χέρια μου, κύριε Φαρσαλινέ, μία επιστολή ανακοίνωση που υπογράφεται 26 επιστήμονες, 26 άνθρωποι. 20 έχετε δίκιο. Όπου ουσιαστικά αναφέρεστε στις άσχημες συνέπειες του lockdown, αλλά και σε μία αντιπρόταση για το πώς θα μπορούσαμε με στοχευμένα μέτρα να αποφύγουμε τον εγκλεισμό και να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να σας πω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι με αυτή την επιστολή συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, πράγματι βλέπουμε, αυτό που ρώτησα νωρίτερα και την κυρία Παγώνη, ότι μετά από τα παρατεταμένα lockdown δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι βεβαίως ένα ερώτημα που το έχουν όλοι οι πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί αναφέρεστε σε πολύ σημαντικά πράγματα, στην ψυχολογική πίεση, στις συνέπειες για την οικονομία, στο πώς θα μπορούσαμε με στοχευμένους τρόπους να αποφύγουμε τον εγκλεισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μοντέλα σε πολλές άλλες χώρες που έχουν αποφύγει το lockdown και έχουν μια καλύτερη επιδημιολογική καμπύλη, και κάνετε και μια ιδιαίτερη αναφορά στη θνητότητα, η οποία εμένα προσωπικά μου κάνει εξαιρετική εντύπωση. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για αυτή την επιστολή που υπογράφεται 20 επιστήμονες από διάφορους χώρους. Κοιτάξτε, η επιστολή αυτή και πράγματι είναι μια διεπιστημονική προσπάθεια, το δίκτυο που έχουμε φτιάξει, δίκτυο διαλόγου, έρευνας και ανάλυσης για τη δημόσια υγεία, και ξεκινάει από το γεγονός ότι η υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας ορισμός του 1948 μάλιστα, είναι η απόλυτη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία και όχι η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Αυτός είναι ο ακριβής ορισμός. Και γι' αυτό το δίκτυό μας δεν αποτελείται μόνο από επιστήμονες των ιατρικών επιστημών. Η επιστολή αυτή λοιπόν ουσιαστικά παρουσιάζει όλα όσα λέμε εδώ και τουλάχιστον 10 μήνες. Η γνώμη μας είναι ξεκάθαρη. Το πρώτο lockdown προφανώς ήταν δικαιολογημένο, διότι κανείς στον κόσμο δεν ήταν προετοιμασμένος για να διαχειριστεί μια τέτοια πανδημία. Η Ελλάδα θα έλεγα ότι δεν ήταν από τις πιο απροετοίμαστες χώρες. Υπήρχαν άλλες χώρες και μάλιστα χώρες πλουσιότερες από εμάς που ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Όμως έχουν περάσει πλέον 10 μήνες. Έχουν περάσει 10 μήνες στους οποίους συζητάμε για ένα μόνο πράγμα. Το lockdown. Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στην επιστολή αυτή δεν δαιμονοποιούμε το lockdown ως ένα από τα εργαλεία. Δαιμονοποιούμε το lockdown ως το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης πανδημίας. Και αυτό είναι τραγικό και εγκληματικό λάθος. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία. Όλο αυτό το διάστημα βλέπετε ότι συζητάμε για ένα πράγμα. Lockdown. Ακούτε τίποτα άλλο? Ακούσατε ποτέ μια ερώτηση? Γιατί δεν συνταγογραφείτε το διαγνωστικό τεστ και καταλήγουμε σε τυφλές δειγματοληψίες, σε πλατείες, σε πάρκα ή σε παραλίες, οι οποίες δεν δίνουν κανένα αποτέλεσμα. Διότι άρα αναφέρεστε σε αυτό που λέμε στοχευμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά περιοχή? Όχι. Καταρχάς αναφέρομαι στο γεγονός ότι θα πρέπει ο καθένας που έχει συμπτώματα ύποπτα για COVID και οι επαφές του να έχουν άμεση πρόσβαση σε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο, χωρίς ούτε να περιμένουν πότε θα βγει ο ΕΟΔΗ στην περιοχή τους για να κάνει τυφλές δειγματοληψίες,
ούτε να φορτώνουν τα νοσοκομεία, των οποίων η δουλειά δεν είναι η δειγματοληψία και ο διαγνωστικός έλεγχος. Και ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Και θα σας θυμίσω τις εικόνες των μέσων ενημέρωσης, ακόμα και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ουρές έξω από τα νοσοκομεία περιπατητικών ανθρώπων που δεν έχριζαν νοσοκομειακής φροντίδας για διαγνωστικό τεστ, οι οποίοι συγχροτίζονταν πού? Στο κέντρο διασποράς του ιού. Διότι το νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε, που νοσηλεύει ασθενείς, είναι ένα σημείο με πολύ υψηλό υλικό φορτίο. Άρα, κύριε Φαρσαλινέ, θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα ουσιαστικά, αντί να θωρακίζουν, μπορεί να ευνοούν και στη διασπορά του κορονοϊού? Ναι, και αυτό σας λέω, όχι μόνο αυτό, και στην πίεση των νοσοκομείων. Κοιτάξτε, όλη η στρατηγική μας βασίζεται στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία θα κάνουν τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται. Στις 21 Μαρτίου του 2020, Ιταλοί γιατροί πρώτης γραμμής από την Λομβαρδία δημοσίευσαν στο New England Journal of Medicine Catalyst ένα άρθρο στο οποίο λένε, προσέξτε, ένα χρόνο πριν, ότι οι δυτικές κοινωνίες βασίζουν το σύστημα υγείας τους σε ένα ασθενοκεντρικό μοντέλο με επίκεντρο τα νοσοκομεία. Όμως η πανδημία, ο όγκος δηλαδή των ασθενών που εμφανίζονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό είναι το πρόβλημα, ξέρετε, που αντιμετωπίζουμε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα νοσοκομεία, αλλά στην κοινότητα. Η επιδημία σταματάει στην κοινότητα. Εμείς, δυστυχώς, έχουμε αποτύχει, αυτή είναι η μοναδική πραγματικότητα, στο να διαχειριστούμε το πρόβλημα στην κοινότητα και αφήσαμε τα πάντα σχεδόν στα νοσοκομεία. Δεν κάνουμε, το ένα είναι αυτό που σας είπα για το διαγνωστικό τεστ που αφορά τους νοσούντες ή αυτούς που έχουν ύποπτα συμπτώματα για COVID. Πρέπει ανά πάσα στιγμή, και ξέρετε, έχουμε πάνω από 2.000 διαγνωστικά εργαστήρια στη χώρα. Για ποιο λόγο να μην συμμετέχουν μέσω ενός διαγνωστικού ελέγχου που θα καλύπτεται το κόστος από τον ΕΟΠΗ, να συμμετέχουν στη διαχείριση του προβλήματος ως προς το διαγνωστικό έλεγχο? Γιατί να μην έχουμε πρωτόκολλα και να πληρώνονται από τον ΕΟΠΗ και οι ιδιώτες γιατροί, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, για να παρακολουθούν και να περιθάλπουν ασθενείς στην οικία, όταν βέβαια δεν χρήζουν νοσηλείας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να βρίσκουν έγκαιρα ποιος επιδεινώνεται και χρήζει νοσοκομειακής φροντίδας, διότι έτσι δεν θα καταλήγαμε να έχουμε ασθενείς που φτάνουν στο νοσοκομείο λίγο πριν τη διασωλήνωση, επειδή απλά δεν είχαν ιατρικές συμβουλές στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Φαρσαλινέ, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι έχει ένα ρόλο και ένα λόγο ο κάθε πολίτης στο ενδεχόμενο ότι μπορεί να νοσήσει και μπορεί να αναλάβει μία ευθύνη, έτσι ώστε να απομακρυνθεί και από το νοσοκομείο. Γιατί είναι πολύ ορθό αυτό που λέτε, ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για τον έλεγχο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται είτε για τη διασπορά είτε για την επιβάρηση του νοσοκομείου. Συγγνώμη που σας διέκοψα, βεβαίως. Ναι, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος με πιο απλά λόγια τι εννοούμε. Είναι σαν να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια φλεγμονή σε ένα χέρι, σε ένα πόδι, και εμείς αντί να προετοιμαζόμαστε περιποιούμενοι τη φλεγμονή, χορηγώντας αντιβίωση και άλλα φάρμακα, να κοιτάμε να προετοιμάζουμε τα χειρουργεία για τον ακροτηριασμό από την αρχή. Και στο τέλος, βέβαια, έχοντας μόνο τα χειρουργεία ως εργαλείο, να συζητάμε αν θα κόψουμε και αν θα ακροτηριάσουμε το χέρι πάνω από τον αγκώνα, κάτω από τον αγκώνα, σε τι μήκος, σε πότε θα το κάνουμε, αν θα χρειαστεί ξανά. Αυτό κάνουμε. Έχουμε αφήσει τα πρώτα στάδια που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας στην κοινότητα και έχουμε πάει στο τέλος, στο πιο ακραίο, στο πιο καταστροφικό μέτρο, το οποίο, και το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, ότι είναι το μόνο μέτρο που έχουμε. Δεν είναι το μέτρο ως μέτρο να μην το χρησιμοποιήσουμε. Αν χρειαστεί, να μπούμε σε lockdown. Αλλά όταν έχουμε ένα μόνο μέτρο πρακτικά και τα άλλα είναι ημιτελή, και είμαι ευγενικός που τα χαρακτηρίζω ημιτελή, είναι κάτι λιγότερο από ημιτελή, τότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια ατελέσφορη συζήτηση και ουσιαστικά τι κάνουμε, διαχειριζόμαστε ένα μοναδικό και καταστροφικό για την υγεία. Αφήστε την οικονομία. Η οικονομία βέβαια καταστρέφεται, αλλά αυτό θα δημιουργήσει και προβλήματα στην υγεία. Καταστροφικό μέτρο για την υγεία της κοινωνίας και του πληθυσμού. Θα ήθελα ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί θα μπούμε πιο εξειδικευμένα στην πορεία στη συζήτηση. Η κυρία Παγώνη έκανε μία εκτίμηση για ένα πρώτο άνοιγμα της οικονομίας εκεί μετά τις 22 του Μάρτη.
και για πιθανό άνοιγμα της εστίασης αρχές Απρίλη. Να υποθέσω ότι εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και όλο αυτό το διάστημα με τα στοχευμένα μέτρα θα μπορούσε να ανοιχτεί και η εστίαση, αλλά και πολλές άλλες ακόμα πτυχές της οικονομίας. Κοιτάξτε, η κυρία Παγώνη είναι μέσα στην Επιτροπή, έχει εικόνα πολύ δεν καλύτερη από εμάς. Επιτροπή. Δεν είμαι στην Επιτροπή. Ενώ συμμετέχετε, νομίζω παίρνετε στοιχεία, μιλάτε με τους συναδέλφους. Έχουμε τα στοιχεία. Ωραία. Ναι. Έχετε καλύτερα στοιχεία από εμάς, οπότε εγώ θα μπω σε μια σπέκουλα αν κάτσω να συζητήσω για το ποια είναι η εκτίμησή μου. Δεν έχω την εικόνα δηλαδή για να μπορώ να κάνω την εκτίμηση. Θα σας πω όμως το εξής. Είναι δεδομένο ότι με μέτρα πριν το νοσοκομείο θα μειώνονταν η έκταση, η ένταση και η χρονική διάρκεια των lockdown. Δεν μπορεί κανένας να κάνει τον προφήτη τώρα και να σας πει ότι δεν θα είχαμε καθόλου, που το θεωρώ απίθανο, ή ότι αντί για 4 μήνες θα είχαμε 1 μήνα, 2 μήνες ή 15 μέρες. Αυτό είναι, ξέρετε, περισσότερο σπέκουλα. Όμως είναι δεδομένο ότι θα μειωνόταν η ανάγκη, θα μειωνόταν η έκταση, θα μειωνόταν και η ένταση. Και ξέρετε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι το ίδιο που ζούσαμε και το Νοέμβριο. Και το Νοέμβριο μπήκαμε σε lockdown και είχαμε προσδοκίες. Και είδα ότι τον πρώτο μήνα δεν είχαμε καμία μείωση στα κρούσματα, ενώ τουλάχιστον στους θετικούς στον ιό θα έπρεπε να έχουμε. Θα σας θυμίσω ότι το Νοέμβριο σκεφτήκαμε και θυμηθήκαμε για την ενδοοικογενειακή μετάδοση, ενώ ήταν κάτι το οποίο στην επιστημονική βιβλιογραφία ήταν γνωστό από το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι μια συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας στις 5 Αυγούστου που έλεγε για την ενδοοικογενειακή μετάδοση. Το ίδιο, όπως βλέπετε, συμβαίνει και τώρα. Και τι βλέπουμε πάλι τώρα? Πάλι ένα επιδημικό κύμα που έρχεται με μια ανωδική καμπύλη η οποία πέφτει. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι μας έχει προσφέρει το lockdown. Και σε άλλες χώρες με λιγότερα lockdown έτσι συμπεριφέρεται η επιδημία. Θεωρείτε, κύριε Φαρσαλινέ, ότι επειδή τα τελευταία lockdown, και κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, έχουν μία χαλαρότητα σε σχέση με το lockdown του περασμένου Μαρτίου-Απριλίου, ίσως εκεί να ευθύνεται το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτή την ουσιαστική μείωση των κρουσμάτων όπως πέρυσι την Άνοιξη? Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι το lockdown υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και εννοώ αντικειμενικό στοιχείο. Και επειδή δεν είχαμε δει κανένα στοιχείο, αποφασίσαμε να βρούμε εμείς τα στοιχεία. Και έχουμε αναλύσει στοιχεία από το Google Mobility. Είναι μια αντικειμενική καταγραφή της κινητικότητας, διότι παίρνει ανώνυμα στοιχεία από όλων τα κινητά. Αυτά χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια βιβλιογραφία ως στοιχεία για την κινητικότητα. Και μπορώ να σας πω ότι ναι, υπήρχε μια διαφορά με το Μάρτιο, αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Το Μάρτιο, ενώ πέρσι, ήταν πολύ διαφορετική εικόνα. Υπήρχε το άγνωστο, ακούγαμε για παράδειγμα για θνητότητα 3,5%. Αχαρτογράφητα τα ύδατα της πανδημίας. Ακριβώς. Υπήρχε τρομερός φόβος, όχι μόνο στην κοινωνία που ήταν φυσικά αναμενόμενος, αλλά ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα. Δεν ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Και γι' αυτό και δεν μίλησε κανένας ποτέ, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποιον, ο οποίος να κατηγόρησε τις αρχές για την απόφαση για το πρώτο lockdown. Όμως, στη συνέχεια, άλλαξε η εικόνα και μάθαμε περισσότερα. Επιπλέον, ο κόσμος... Τα επιπλέον θα μας τα πείτε μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα δώσω το λόγο έτσι σε ένα σύντομο σχόλιο, και θα ήθελα και η κυρία Παγώνη και εσείς, κύριε Φαρσαλινέ, να ακούσετε με προσοχή τους ανθρώπους της εστίασης, γιατί έχουν να πούν σημαντικά πράγματα απόψε. Θα ήθελα, πριν πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο από την κυρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο της εστίασης στο Ηράκλειο. Καταρχήν, ποια είναι η εκτίμηση δική σας? Ακούσαμε την κυρία Παγώνη να λέει ότι μπορεί εκεί αρχές Απρίλη να ανοίξει η εστίαση. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν να λέτε ότι με στοχευμένα μέτρα θα μπορούσε η εστίαση να είχε μείνει και ανοιχτή. Και είπε κάτι πολύ σημαντικό και η κυρία Παγώνη και ο κύριος Φαρσαλινός για τα φαινόμενα συνωστισμού σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες, πεζόδρομους. Αυτό ήταν το φαινόμενο που είδαμε και εμείς όλο αυτόν τον καιρό. Και δεν σας κρύβω ότι μας δημιουργούσε μια έντονη στεναχώρια το γιατί η εστίαση να στοχοποιείται, να παραμένουμε κλειστοί όλο αυτόν τον καιρό, αυτούς τους 8 μήνες που ουσιαστικά είμαστε, και να βλέπουμε τα πάρκα, τα λιμάνια και όλα τα σημεία αναμονής να είναι γεμάτο κόσμο. Άρα λοιπόν αυτή η στοχοποίηση που υπήρχε στην εστίαση ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, και γι' αυτό η όλη μας η αγωνία ήταν το πώς θα είναι η επόμενη μέρα, μιας και μας είχε επιφέρει ένα ανυπολόγιστο κόστος και είχαν δημιουργηθεί τεράστιες υποχρεώσεις
με τη λογική αυτή του να παραμένουμε κλειστά. Άρα λοιπόν αυτό που θα έπρεπε να σκεφτούν είναι πρώτα απ' όλα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην εστίαση, εφόσον τηρήσαν τους κανόνες και τα μέτρα και καταφέραν και ήταν σωστοί απέναντι, γιατί αυτό αποδεικνύεται από τους ελέγχους που μας έγιναν. Γύρω στους 522.000 μας δώσανε στατιστικά και μόνο το 3% υπήρχε παραβατικότητα. Άρα λοιπόν δεν ήταν η εστίαση αυτή που δημιουργούσε το πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να σκεφτούν πώς θα ήταν τα πράγματα αν ήταν η εστίαση ανοιχτή. Θα μπορούσε ο κόσμος να κάθεται ελεγχόμενα στα τραπέζια, δεν θα υπήρχε αυτός ο συγχρονισμός γύρω-γύρω που βλέπαμε και δεν θα βρισκόμαστε κι εμείς στη δεινή θέση σήμερα. Κύριε Οικονομάκο, να υποθέσω ότι συμφωνείτε με την άποψη της κυρίας Αντωνακάκης. Θα συμφωνήσω και θα συμπληρώσω ότι εκτός του ότι η εστίαση δεν ήταν η αιτία μοναδική. Για τη διασπορά του ιού, θα πω ότι επίσης η εστίαση σε σχέση με το lockdown το οποίο παρουσιάσατε δεν έχει στηριχτεί και αντίστοιχα οικονομικά. Mm-hmm. Δεν μένει ο μεγαλύτερος κλάδος σε lockdown και αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη από το κράτος. Από την αρχή, εμείς είπαμε ότι ούτε επιστήμονες είμαστε, ούτε θα έχουμε καμία διάθεση να αντικαταστήσουμε την κοινότητα αυτή σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό που βλέπαμε και βλέπουμε είναι ότι είμαστε θεατές σε μία διαχείριση η οποία έχει μπρος και πίσω, έχει παλινοδίες που λέμε, οι οποίες στον κλάδο μόνο ζημιά κάνουν και το χειρότερο έχουν υπονομεύσει και το μέλλον του. Μάλιστα.